Παρακολουθήστε στο δελτίο ειδήσεων της Αλφα Τηλεόρασης θετική εξέλιξη το ζήτημα του πλεονάσματος από την πλευρά της κυβέρνησης. 312.000 πολίτες έχουν υποβάλει ετήσιο το κοινωνικό μέρισμα. Με την δέουσα λαμπρότητα εορτάστηκε η μνήμη του Αγίου Γεωργίου. Αναβίωση της καθιερωμένης ηθαγίας αύριο στην Καλή Βρύση. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, να περάσουμε να δούμε τις ειδήσεις της Αλφα Τηλεόρασης αναλυτικά. Ως μια ιδιαίτερα θετική και σημαντική εξέλιξη χαρακτηρίζει το ζήτημα του πλεονάσματος ο βουλευτής δράμας της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρης Κυριαζίδης, τονίζοντας παράλληλα πως η χώρα μας θα έχει να επιδείξει πρωτογενές πλεόνασμα και την επόμενη χρονιά. Πρωτογενές πλεόνασμα ύψους σχεδόν 3,4 δισεκατομμυρίων ευρώ για τον προϋπολογισμό προκύπτει από τα στοιχεία που δημοσίευσε η Eurostat. Συγκεκριμένα, βάσει των κανόνων της Ευρωπαϊκής Αρχής, το έλλειμμα γενικής κυβέρνησης διαμορφώθηκε στα 23,109 δις ευρώ και εξαιρούμενη στη στήριξη των τραπεζών οδηγεί σε πρωτογενές πλεόνασμα 3,4 δισεκατομμυρίων ευρώ, στοιχείο ευθυγραμμισμένο απόλυτα με τις πρόσφατες αντίστοιχες ανακοινώσεις της Ελστάτ στις 14 Απριλίου. Ειδικότερα, το έλλειμμα της γενικής κυβέρνησης διαμορφώθηκε πέρσι στα 23,109 δισεκατομμύρια ευρώ. Το χρέος της γενικής κυβέρνησης ανήλθε στα 318,703 δις ευρώ και το ΑΕΠ σε αγοραίες τιμές πέρσι ήταν 182,054 δισεκατομμύρια ευρώ. Οι θυσίες των Ελλήνων αρχίζουν να πιάνουν τόπο, δήλωσε ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών κ. Χρήστος Σταϊκούρας, σχολιάζοντας την ανακοίνωση της Eurostat, ενώ παράλληλο κ. Σταϊκούρας επιβεβαίωσε ότι το πρωτογενές πλεόνασμα της γενικής κυβέρνησης βάσει της μεθοδολογίας της Eurostat είναι 3,4 δις ευρώ και σύμφωνα με το πρόγραμμα οικονομικής πολιτικής είναι περίπου 1,5 δις ευρώ. Το πρωτογενές πλεόνασμα θα έλεγα ότι έχει μέσα του και κάτι σημειολογικό. Ότι η χώρα μπαίνει σε μια σταθερότητα, δεν υπάρχει αγωνία των ειδικά των εργαζομένων στο δημόσιο τομέα, των συνταξιούχων, ότι θα υπάρξουν καινούργιες περικοπές, υπάρχει μια διασφάλιση. Αυτή η ψυχολογία που την αναζητούσαμε όλοι, έτσι ώστε να υπάρξει μια πρόοδος, αν θέλετε, και μια από όλους μας ένα άνοιγμα, για το αύριο. Είχαμε περιχαρακωθεί σε έναν βασανισμό, ειδικότερα το αν θα υπάρξει ένα αύριο, αν θα υπάρξει ένα μεροκάματο. Βλέπουμε ότι τώρα ανοίγεται αυτή η προοπτική και μέσω από την αναπτυξιακή πορεία που διαμορφώνεται και όπως από πλευράς κυβέρνησης μας έχει δρομολογηθεί. Είναι σημαντικό ότι πρωτογενές πλεόνασμα θα έχουμε και του χρόνου εφόσον κάτω από αυτές τις συνθήκες είχαμε για φέτος σημαντικό. Βεβαίως στην κατανομή του είχαμε ζητήματα όσο ήταν επόμενο. Υπήρξαν διαφορετικές σκέψεις και μέσα στην κυβέρνηση αλλά και στην κοινοβουλευτική ομάδα. Εν πάση περιπτώσει επιλέχθηκε αυτός ο τρόπος της καταβολής της κατανομής. Το σημαντικό όμως είναι το μήνυμα που δίνεται ότι τα πράγματα ξεφύγαν από το χθες και πάμε σε μια καλύτερη φάση δημιουργίας. Να αλλάξουμε κλίμα και νέοι υποψήφοι παρουσιάστηκαν σήμερα από την παράταξη του υποψηφίου Δημάρχου Δράμας ενώνουμε με τη Δράμα του Χριστόδουλου Μαμσάκου. Αυτοί είναι Κουσίνα Εκατερίνη, Λουκά Μαρία, Ρόιδος Νικόλαος, Τουλούμης Νικόλαος, Τερζής Ανέστης και Τυχόλα Ελένη. Να μείνουμε στο θέμα των δημοτικών εκλογών, καθώς παρουσιάστηκε σήμερα Τετάρτη η ιστοσελίδα της παράταξης Πόλη και Ζωή από τον εκπρόσωπο τύπου και πρόεδρο της παράταξης Φώτη Νικολαίδη. Πρόκειται για ένα φιλόξενο διαδικτυακό τόπο που ανανεώνεται συνεχώς, όπως είπε ο κ. Νικολαίδης, ο οποίος φιλοξενεί το σύνολο των πληροφοριών που αφορούν την παράταξη, ενώ παράλληλα φαίνεται να έχει και χρηστικό χαρακτήρα. Σχεδιάσαμε μια ιστοσελίδα κατατοπιστική και συνάμα εύκολη στην περιήγηση. Μια ιστοσελίδα που ανανεώνεται καθημερινά
και που εκτός από το σύνολο των πληροφοριών που αφορούν στην παράταξη, έχει και χρηστικό χαρακτήρα. Έτσι λοιπόν, ο επισκέπτης μπορεί να μάθει όποια πληροφορία αφορά στην παράταξη από την ίδρυσή της, καθώς και το έργο που έχει γίνει από τη Δημοτική μας Παράταξη τα 3,5 χρόνια που διοικεί το Δήμο της Δράμας. Μπορεί επίσης να γνωρίσει τους υποψήφιους δημοτικούς συμβούλους, να δει φωτογραφικό υλικό, τηλεοπτικές εμφανίσεις, ακόμη και να παρακολουθήσει ζωντανά τις μεγάλες προεκλογικές μας εκδηλώσεις. Εσείς, οι εκπρόσωποι των μέσων μαζικής ενημέρωσης, έχετε τις δικές σας ενότητες στη συγκεκριμένη ιστοσελίδα με όλο το έντυπο υλικό της παράταξής μας, αλλά και με τα δελτία τύπου που αφορούν σε κάθε εκδήλωσή μας. Εκτός από θέματα που αφορούν στην πόλη και ζωή, όπως είπα και στην αρχή, η ιστοσελίδα μας έχει και χρηστικό χαρακτήρα. Έτσι λοιπόν, ο επισκέπτης μπορεί να μάθει πού ακριβώς ψηφίζει, πώς ακριβώς ψηφίζει, δηλαδή πόσους σταυρούς μπορεί να βάλει, ανάλογα με το εκλογικό τμήμα που είναι εγγεγραμμένος. Επίσης, μπορεί οποιοδήποτε να ανατρέξει και στα αποτελέσματα της προηγούμενης εκλογικής αναμέτρησης. Πάμε όμως να τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά, προλογώντας www.polipavlazoe.gr με λατινικούς χαρακτήρες, μπαίνουμε στην ιστοσελίδα μας. Αυτή που βλέπετε είναι η εικόνα της αρχικής σελίδας, με ένα χαιρετισμό και ένα κάλεσμα του Δημάρχου για τις επερχόμενες δημοτικές εκλογές. Στο επόμενο πεδίο, η παράταξη, μπορεί οποιοδήποτε να δει τις πληροφορίες για την ίδρυση της παράταξης, την ιδρυτική διακήρυξη της παράταξής μας, καθώς και τα εκλεγμένα μέλη της δημοτικής μας παράταξης. Στο επόμενο πεδίο, κατάσταση υποψηφίων, μπορούμε να δούμε τους υποψήφιους συμβούλους στο κεντρικό ψηφοδέλτιο, στη Δημοτική Κοινότητα Δράμας, καθώς και στις δημοτικές και τοπικές κοινότητες του Δήμου μας. Στο πεδίο το έργο μας, μπορούμε να δούμε το έργο που έχει γίνει αυτά τα 3,5 χρόνια από τη Δημοτική Αρχή, στον κοινωνικό τομέα, στην παιδεία, στον πολιτισμό και τον αθλητισμό, στην αναδιοργάνωση του Δήμου και την προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης, στο περιβάλλον και την ποιότητα ζωής, στα έργα υποδομής και ανάπτυξης, καθώς και στα έργα των δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων. Στο πεδίο Multimedia μπορεί ο επισκέπτης να δει φωτογραφίες, βίντεο και να παρακολουθήσει, όπως σας είπα και πριν, ζωντανά τις μεγάλες προεκλογικές μας εκδηλώσεις. Στα δελτία τύπου μπορεί ο καθένας να ενημερώνεται για τα δελτία τύπου που αφορούν την παράταξή μας και τις εκδηλώσεις στην προεκλογική περίοδο. Στη δεξιά στήλη, τελευταία νέα, μπορούμε να ενημερωνόμαστε για όλα τα τελευταία νέα της παράταξης. Και αμέσως κάτω, στο ημερολόγιο, αφού καθοριστεί το πρόγραμμα της παράταξής μας με τις προεκλογικές μας εκδηλώσεις, θα μπορεί ο επισκέπτης, πατώντας πάνω σε οποιαδήποτε ημερομηνία, να βλέπει τι εκδήλωση υπάρχει τη συγκεκριμένη μέρα. Οι επισκέπτες μπορούν να μας ακολουθούν και στο Facebook, στο Twitter, καθώς και να βλέπουν τα προεκλογικά μας βίντεο και βίντεο από τις εκδηλώσεις μας στο YouTube. Για τους χρήστες που είναι πιο εξοικειωμένοι, περισσότερο εξοικειωμένοι με τις νέες τεχνολογίες και χρησιμοποιούν φορητές συσκευές, έχουμε δημιουργήσει ένα QR κωδικό, με τον οποίο με μία απλή φωτογραφία οι χρήστες μπορούν να έχουν εύκολη και γρήγορη πρόσβαση στην ιστοσελίδα μας. Πάνω δεξιά στο φακελάκι, πατώντας το, ο επισκέπτης μπορεί να δει τα στοιχεία επικοινωνίας, έτσι ώστε να μπορεί να επικοινωνεί μαζί μας, καθώς και να μας βρίσκει το προεκλογικό μας κέντρο και τα γραφεία της παράταξης στο χάρτη. Αυτή λοιπόν είναι η ιστοσελίδα της παράταξής μας. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας εδώ, να ευχηθώ και πάλι χρόνια πολλά σε όλους όσους και όσες γιορτάζουν σήμερα. Ευχαριστώ πολύ. Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι, το Δελτίο Ειδήσεων. Μπαίνουμε στα προεκλογικά. Καλησπέριζω αμέσως τον Άρη τον Κέρτα. Άρη, καλησπέρα. Χριστός Ανέστη. Αληθώς Ανέστη, Δημήτρη. Χρόνια πολλά σε σένα, χρόνια πολλά στους τηλεθεατές και τις τηλεθεάτριες, χρόνια πολλά όμως στους Γιώργηδες και τις Γεωργίες, έτσι, δεδομένου ότι σήμερα είναι του Αγιοργίου. Του Αγίου Γεωργίου. Μπήκαμε στην προεκλογική ευθεία.
Μπήκαμε για τα καλά και μάλιστα πρέπει να πούμε ότι από τη στιγμή που αρχίζουν και συζητούν οι υποψήφοι ή μάλλον καλύτερα οι συνδυασμοί, οι παρατάξεις, τηλεοπτικές μονομαχίες, τηλεοπτικά debate, τηλεμαχίες, άρα λοιπόν οδεύουμε προς το τέλος, οδεύουμε δηλαδή προς την Κυριακή των εκλογών. Και αναφέρομαι βεβαίως στην πρόταση την οποία κατέθεσε πριν από λίγες ημέρες ο κύριος Παπαεμμανουήλ για την τηλεμαχία. Δεν την κατέθεσε μόνο ο κύριος Παπαεμμανουήλ, ο πρώτος ήταν που την κατέθεσε σε μια συνεδρίαση, μάζοξη που είχε κάνει η πόλη και ζωή το 2013. Είχαμε ανάλογη πρόταση και από, από την Project 2020. Project 2020 και επανήλθε τέλος πάντων το θέμα με μια νέα πρόταση θέμα, έτσι, με... από την πλευρά του κυρίου Παπαεμμανουήλ, ο οποίος λέει ότι καλεί μάλλον τους υποψηφίους δημάρχους αμέσως μετά την επίσημη κατάθεση. Διαβάζω ακριβώς το κομμάτι αυτό του δελτίου τύπου της ανακοίνωσης ή επιστολής. Αμέσως μετά την κατάθεση των συνδυασμών στο Πρωτοδικείο, να ορίσουμε μια κοινή επιτροπή με στελέχη όλων των παρατάξεων που θα καθορίσει την ημερομηνία, τους όρους και όλες τις λεπτομέρειες της διεξαγωγής της τηλεμαχίας. Και βεβαίως, όπως είπες και εσύ, υπάρχει και μια ανάλογη πρόταση από την πλευρά της Project Drama 2020 για ανοιχτή συζήτηση με όλους τους υποψηφίους δημάρχους σε μια αίθουσα, ενδεχομένως στην αίθουσα του Δημοτικού Οδείου, με την παρουσία ενός δημοσιογράφου, θα επιτραπεί και η παρουσία πολιτών, οι πολίτες να έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν ερωτήσεις έως και τρεις ημέρες πριν τη συζήτηση στην ιστοσελίδα και να διαβαστούν οι ερωτήσεις την τελευταία ημέρα, αφού επιλεγούν πρώτα από μια ειδική δημοτική διαπαραταξιακή επιτροπή. Κοίταξε, ακούγεται ωραίο. Συμφωνώ με την φιλοσοφία αυτής της πρότασης. Πρέπει να πούμε όμως ότι ενέχει πολλούς κινδύνους. Ο πρώτος κίνδυνος και πάρα πολλές δυσκολίες έχει. Έτσι, ο πρώτος κίνδυνος είναι. Δυσκολίες, με συγχωρείς, όταν λέω δυσκολίες, δεν εννοώ δυσκολίες τεχνικές. Δυσκολίες στο να γίνει αυτό και να βγουν όλοι και να είναι ικανοποιημένοι από αυτό το αποτέλεσμα που θα γίνει. Ή τέλος πάντων να βγει ένα αποτέλεσμα το οποίο θα μπορέσει να ικανοποιήσει έτσι, σε μεγάλο βαθμό τους πολίτες ή αν θέλεις καλύτερα τον στόχο που είναι η σωστή έγκυρη ενημέρωση των πολιτών. Ο πρώτος και βασικός και κυρίαρχος έτσι, κίνδυνος είναι το να γίνει μια έτσι, βαρετή κουβέντα ή ένα βαρετό τηλεοπτικό σοου από την πλευρά των υποψηφίων δημάρχων. Πρέπει να πούμε ότι αν είναι 6-7 στον αριθμό... 7 στον αριθμό, αν είναι και 3-4 οι δημοσιογράφοι από κάτω, φαντάσου ότι υπάρχει κίνδυνος να γίνει αυτό το οποίο βλέπουμε στους τηλεοπτικούς σταθμούς πανελλαδικής εμβέλειας, στα debate, στις τηλεμαχίες των εθνικών εκλογών μεταξύ των υποψηφίων έτσι, πρωθυπουργών, των αρχηγών των κομμάτων. Υπάρχει λοιπόν ο κίνδυνος να γίνει κάτι τέτοιο. Και όταν γίνονται βαρετές αυτές οι τηλεμαχίες μεταξύ των υποψηφίων πρωθυπουργών, οι οποίοι έχουν να πούν και κάτι, μπορούν να καταθέσουν την πρότασή τους για την πολιτική που θα ακολουθήσει το κόμμα τους μετά τις εκλογές, φαντάσου λοιπόν πόσο βαρετή μπορεί να γίνει μια τέτοια τηλεμαχία ή ένας τέτοιος εντός εισαγωγικών διάλογος, γιατί διάλογος δεν είναι. Εντός εισαγωγικών είναι ο διάλογος, μεταξύ των υποψηφίων δημάρχων. Η δεύτερη περίπτωση είναι να γίνει ένα μπάχαλο στην κυριολεξία και να χάσει η μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα. Έτσι, όπου να μαλώνουν μεταξύ τους, να χαθεί δηλαδή η μπάλα όπως λέμε και να μαλώνει ο ένας με τον άλλον. Καλή ως πρόταση, ως φιλοσοφία. Συμφωνώ και εγώ, φαντάζομαι ότι συμφωνεί... Περισσότεροι συμφωνούν πιστεύω. Συμφωνούν και όλοι οι δραμηνοί, αρκεί όμως να βρεθούν οι όροι με τους οποίους έτσι θα διεξαχθεί αυτή η τηλεμαχία. Και βέβαιως συμφωνώ περισσότερο στη διαδικασία ενός απευθείας διαλόγου μεταξύ των υποψηφίων δημάρχων. Δεν ξέρω βέβαια πώς μπορεί να γίνει αυτό και αν μπορεί να γίνει. Δεν έγινε σε πανελλαδικό επίπεδο, δεν μπόρεσε να γίνει σε παγκόσμιο επίπεδο. Πώς θα γίνει στη Δράμα, αν μπορεί να γίνει, δεν το γνωρίζω. Απευθείας διαλόγου. 7 υποψήφοι. Ο δημοσιογράφος δηλαδή να είναι ουσιαστικά μόνο συντονιστής της εκδήλωσης αυτής, αλλά δεν μπορεί. Εδώ προϋποθέτει βασικά πράγματα, έτσι, προϋποθέτει ένα επίπεδο, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν έχουν οι άνθρωποι ένα επίπεδο, αλλά προϋποθέτει ένα επίπεδο διαλόγου μεταξύ των υποψηφίων δημάρχων. Γίνονται αυτά, αλλά γίνονται κυρίως στην δεύτερη Κυριακή, μεταξύ των δύο δηλαδή, εκεί μπορεί να διεξαχθεί ένας διάλογος. Εδώ, διάλογος μεταξύ 6 ή 7. Δύσκολο το βλέπω. Διάλογο, κομματάκι δύσκολο το βλέπω. Θα είναι 7 μονόλογοι στη σειρά και ο καθένας θα λέει αυτό που θέλει να πει.
Πιστεύω εγώ. Εξαρτάται πάντως με τον τρόπο τον οποίο θα γίνει αυτή η διαδικασία και αν θα γίνει. Mm-hmm. Μέχρι στιγμής. Πρέπει να πούμε ότι συζητιέται σε όλες τις εκλογές, σε όλες τις εκλογικές διαδικασίες, mm-hmm. σε όλες τις προεκλογικές περιόδους. Συζητιέται αυτή η τηλεμαχία, το debate, το ανοιχτός διάλογος μεταξύ των υποψηφίων. Θυμάμαι ότι από τόσα χρόνια που κάνουμε εκλογές, θυμάμαι ότι πάντοτε τίθεται στο τραπέζι των συζητήσεων, των προεκλογικών συζητήσεων, η πρόταση αυτή για την διεξαγωγή ενός debate, μιας τηλεμαχίας. Δεν μπόρεσε όμως να γίνει εφικτό. Η μόνη φορά που έγινε κάτι τέτοιο, Δημήτρη, πρέπει να πούμε ότι έγινε από την Α τηλεόραση. Συντονιστής ήμουν εγώ στις εκλογές όμως του επιμελητηρίου, νομίζω τέλη της δεκαετίας του 1990, αρχές της δεκαετίας του 2000. Θα σε γελάσω, δεν θυμάμαι την ακριβή ημερομηνία. Ήταν ένα debate, μια τηλεμαχία μεταξύ του κυρίου Χαρακίδη, ο οποίος είναι νυν δήμαρχος, τότε ήταν υποψήφιος για το επιμελητήριο, του κυρίου Πάπου. Ναι. Ο οποίος ήταν και εκείνος υποψήφιος ως πρόεδρος του επιμελητηρίου και του κυρίου Παύλου Ζαχαριάδη, όχι του Παύλου του Ζαχαριάδη που είναι τώρα αντιδήμαρχος, του πατέρα του, ο οποίος ήταν τότε πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου και υποψήφιος για τη θέση του πρόεδρου του επιμελητηρίου, μεταξύ των τριών, και θυμάμαι ότι είχαμε κρατήσει και χρόνο. Ήταν ένα debate άψογα στημένο, πάρα πολύ καλό. Αλλά ήταν τρεις μόνο οι υποψήφοι. Έτσι, και ήταν για το επιμελητήριο, για τις εκλογές του επιμελητήριου, που τα πράγματα ήταν εντελώς διαφορετικά. Ζητούσαμε δηλαδή την άποψη των υποψηφίων για συγκεκριμένα θέματα τα οποία είχαν να κάνουν με την πολιτική που θα ακολουθήσουν στο θέμα της αγοράς, mm-hmm. της επιχειρηματικότητας. Ωραία, εδώ τα πράγματα διαφέρουν. Φαντάζομαι να γίνει κάτι ανάλογο σε περιφερειακό επίπεδο. Είναι δύσκολο και για τους δημοσιογράφους, αν τυχόν γίνει μια τέτοια ιστορία. Γιατί φαντάσου ότι από τη μία έχεις να κάνεις με έναν δήμαρχο ο οποίος έχει να παρουσιάσει ένα έργο και η όλη η συζήτηση, οι ερωτήσεις πρέπει να εστιάσουν εκεί, στο έργο το οποίο έγινε ή δεν έγινε, ενώ από την άλλη έχεις υποψηφίους δημάρχους οι οποίοι δεν έχουν να επιδείξουν κάτι, δεν έχουν δηλαδή έργο. Ουσιαστικά εκεί οι όποιες ερωτήσεις εστιάζονται στην πρόταση του υποψηφίου για το τι πρόκειται να κάνει την επόμενη των εκλογών. Έτσι. Και φυσικά όταν θα πάρει το λόγο ο υποψήφιος θα προσπαθήσει να ασκήσει κριτική στον νυν δήμαρχο. Ο νυν δήμαρχος είναι λογικό να θέλει να απαντήσει. Και μετά θα υπάρξουν και άλλες απαντήσεις. Καλό ξημέρωμα. Εν πάση περιπτώσει, για να μην θεωρηθούμε ότι από κάποιους ότι εμείς λειτουργούμε αρνητικά σε μια τέτοια περίπτωση, εμείς είμαστε θετικοί. Βεβαίως, ως Α τηλεόραση θα καλύψουμε το γεγονός αυτό, αν θα γίνει, όποτε γίνει, με τις δυνάμεις που έχουμε. Θα προβάλλουμε το γεγονός αυτό προς ενημέρωση των πολιτών, αλλά απλώς εκφράζουμε προβληματισμούς, επιφυλάξεις καταρχήν και στη συνέχεια προβληματισμούς για τον τρόπο με τον οποίο θα στηθεί το όλο αυτό εγχείρημα, δεδομένου ότι υπάρχουν πολύ σημαντικές δυσκολίες που έχουν να κάνουν κυρίως με την συνεννόηση των ανθρώπων αυτών, των παρατάξεων μεταξύ τους, των επικεφαλής των συνδυασμών και των παρατάξεων, και βεβαίως με το τι θα βγει ουσιαστικά στον αέρα, έτσι, το τι θα βγει στην τηλεόραση προς ενημέρωση των πολιτών. Θεατών και των πολιτών, έτσι. Σε μια εκλογική μάχη, η οποία όπως φαίνεται μέχρι στιγμής θα πάει και την δεύτερη Κυριακή. Πάντως, κανένας δεν το αποκλείει. Έτσι. Όλοι είναι θετικοί. Υπάρχουν δύο προτάσεις από την πλευρά του κυρίου, όπως είπες, του κυρίου Παπαϊμανουήλ και του Project Drama 2020, αλλά από τις πληροφορίες που έχω συλλέξει και από τις επαφές που έχω κάνει με τις υπόλοιπες παρατάξεις, όλοι τους είναι θετικοί σε μια τέτοια διαδικασία. Κανένας δεν λέει όχι. Απλώς όλοι τους είναι επιφυλακτικοί και προβληματισμένοι για τον τρόπο με τον οποίο θα στηθεί μια τέτοια ιστορία. Μάλιστα. Πάντως, μέχρι στιγμής προγνωστικά ποδοσφαίρου, εγώ με τον Πρωθυπουργό δεν τα πήγαινα καλά. Mm-hmm. Δεν μπορούν να γίνουν προγνωστικά. Όχι, αλλά τι μπορεί να γίνει. Το σίγουρο θεωρείται ως μια πολύ πιθανή περίπτωση να πάμε στον δεύτερο γύρο. Έτσι. Mm-hmm. Βέβαια, υπάρχουν παρατάξεις οι οποίες θεωρούν ότι θα τελειώσουν οι εκλογές από την πρώτη Κυριακή. Το πιο πιθανό όμως είναι να πάμε δεύτερο γύρο, όχι μόνο στη Δράμα και στους περισσότερους δήμους της Δράμας, του νομού της Δράμας, πλην βεβαίως εκείνων των περιπτώσεων όπου θα κατέλθουν δύο συνδυασμοί, δύο παρατάξεις. Μου δίνεις τώρα την ευκαιρία να πω το εξής, και καλό είναι να το ανακοινώσουμε σήμερα από την Α τηλεόραση, από το δελτίο ειδήσεων της Α τηλεόρασης. Πρέπει να πούμε ότι η Α τηλεόραση έχει έρθει ήδη σε συνεργασία και σε επαφή με μια εγνωσμένου κύρους εταιρεία δημοσκοπήσεων και έχει αναθέσει στην εταιρεία αυτή τη διενέργεια
τη διεξαγωγή δημοσκόπησης, με θέμα βεβαίως τις εκλογές, όχι μόνο για τον Δήμο της Δράμας, τις εκλογές για τους Δήμους της Δράμας. Η εκλογή πρέπει να, η δημοσκόπηση πρέπει να πούμε ότι θα διεξαχθεί την ερχόμενη εβδομάδα. Γι' αυτό λοιπόν μην παραξενευθούν κάποιοι συμπολίτες μας σε κάποια τηλεφωνήματα τα οποία θα τους γίνουν, να ξέρουν ότι ενδεχομένως να είναι η δημοσκόπηση την οποία φτιάχνει η Α τηλεόραση σε συνεργασία με αυτήν την εταιρεία δημοσκοπήσεων. Αναφέρουμε τώρα, το αναφέρουμε Πριν τα αποτελέσματα, πριν καν από την διεξαγωγή, από τη διενέργεια της δημοσκόπησης, για δύο πολύ σημαντικούς ρόλους. Ο πρώτος είναι γιατί είμαστε κλειστή κοινωνία και συνήθως ξέρεις τι γίνεται και τι ακούγονται, στην περίπτωση των δημοσκοπήσεων. Εμείς λοιπόν το ξεκαθαρίζουμε από τώρα και λέμε ότι ήδη θα γίνει δημοσκόπηση από την Α τηλεόραση, σε συνεργασία βεβαίως με την εταιρεία αυτή δημοσκόπησης. Και δεύτερον είναι γιατί δεν υπάρχει, δεν θα έπρεπε να το πω αυτό, αλλά το λέω γιατί πρέπει να το πω, δεν υπάρχει καμία απολύτως δυνατότητα και διάθεση βεβαίως παρέμβασης σε κανένα απολύτως στοιχείο της δημοσκόπησης αυτής. Η δημοσκόπηση θα παρουσιαστεί, όταν τελειώσει, θα παρουσιαστεί βεβαίως μέσα από το πρόγραμμα της Α τηλεόρασης, αφού γίνει και η σχετική ενημέρωση των πολιτών για τον χρόνο, την ημέρα, την ώρα, που την ταυτότητα της δημοσκόπησης, ακριβώς, που θα παρουσιαστεί η δημοσκόπηση. Πότε όμως θα παρουσιαστεί η συγκεκριμένη δημοσκόπηση, η οποία πραγματοποιεί Α τηλεόραση με την συγκεκριμένη εταιρεία. Και πολύ καλά έκανες και το ανέφερες, γιατί και πολλά έχουν ακουστεί και ίσως να ακουστούν, αλλά όταν λέμε διαφάνεια το εννοούμε. Ανακοινώνουμε ότι κάνουμε δημοσκόπηση ως Α τηλεόραση. Έτσι. Και όχι κάναμε και ανακοινώνουμε. Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Ξεκινάμε. Γι' αυτό το λέμε από τώρα. Και θα έχουμε τα αποτελέσματα όταν θα έχουμε τα αποτελέσματα. Φυσικά στο πλαίσιο του νόμου. Mm-hmm. Γιατί αυτό δεν το συζητάμε. Δεν μπορούμε να κάνουμε και διαφορετικά. Έτσι. Mm-hmm. Ακόμη και να θέλαμε δηλαδή, δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά. Δεν γίνεται. Άρη, να σε ευχαριστήσω πολύ. Να είσαι καλά, Δημήτρη. Θα τα ξαναπούμε. Χρόνια και πολλά. Και εύχομαι όχι όταν θα παρουσιάσουμε τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης. Νομίζω πιο μπροστά θα τα πούμε κι άλλες φορές. Να είσαι καλά. Εμείς, κυρίες και κύριοι, για τη συνέχεια σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο πάλι εδώ μαζί με το δελτίο ειδήσεων της Α τηλεόρασης. Το ποσό των 45 εκατομμυρίων ευρώ θα πιστωθεί στις 10 Μαΐου στους λογαριασμούς 70.000 δικαιούχων του κοινωνικού μερίσματος, των οποίων η αίτηση εγκρίθηκε από το ηλεκτρονικό σύστημα. Συνολικά, αίτηση έχουν υποβάλει μέχρι στιγμής 312.000 πολίτες, από τις οποίες 70.000 εγκρίθηκαν, 132.000 είναι σε αναμονή, ενώ 111.000 απορρίφθηκαν διότι δεν πληρούσαν τα κριτήρια που έχει θέσει το Οικονομικό Επιτελείο της Κυβέρνησης. Υπενθυμίζεται ότι όσοι συμπληρώσουν την αίτησή τους μέχρι 30 Απριλίου, το επίδομα θα χορηγηθεί στις 10 Μαΐου. Οι δικαιούχοι έχουν προθεσμία μέχρι τις 30 Ιουνίου προκειμένου να υποβάλουν τη σχετική αίτηση στο Υπουργείο Οικονομικών. Στη διαφορετική περίπτωση, το επίδομα χάνεται. Το συνολικό ποσό που θα χορηγηθεί ανέρχεται στα 450 εκατομμύρια ευρώ. Απαραίτητη προϋπόθεση για την καταβολή του κοινωνικού μερίσματος αποτελεί η υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του ετούντος για το οικονομικό έτος 2013, δηλαδή για τα εισοδήματα του 2012. Όταν αναφερόσατε στο κοινωνικό μέρισμα, και εγώ είχα προσωπικά τις δικές μου αντιρρήσεις. Θα έπρεπε να γίνει ενδεχομένως κατά διαφορετικό τρόπο. Σημασία όμως έχει ότι υπήρξε ένα κοινωνικό μέρισμα, θα κατανεμηθεί με τον τρόπο που θα κατανεμηθεί, η εμπειρία θα μας δείξει του χρόνου να γίνει κατά καλύτερο τρόπο, αλλά να υπάρχει μια δυνατότητα προς όλους τους εργαζόμενους, αν θέλετε σε όλη την κοινωνία, να υπάρξει αντίκτυπο θετικό της δικής του προσπάθειας, όχι της θυσίας, γιατί ήταν κάτι, θα έλεγα πολλές φορές, εκβιαστικό και αναγκαστικό. Σημασία έχει το αποτέλεσμα και γι' αυτό, αυτό μετράει για όλους μας. 23 Απριλίου σήμερα και η Εκκλησία τιμά τη μνήμη του Αγίου Γεωργίου. Ο Μητροπολίτης Δράμας Παύλος ιερούργησε στον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου στον Ξηροπόταμο και, μιλώντας στην Α τηλεόραση για μία ακόμη φορά μαζί με τα θεολογικά του μηνύματα, έστειλε και άλλα με πολλούς αποδέκτες. Ο Άγιος Μεγαλομάρτης Γεώργιος είναι πολυλάτρευτος της χριστιανοσύνης Άγιος και έχει τους περισσότερους ναούς που τιμώνται στο όνομά του και εδώ στην επαρχία μας, αλλά νομίζω και γενικά στην Ελλάδα μετά την Παναγία έρχεται ο Άγιος Γεώργιος, ο οποίος με τη σφριγιλότητα, την ψυχική και την σωματική και τη ρωμαλαιότητά του είναι καθοδηγός
όλων μας στο να δίνουμε τα πάντα για την πίστη και βεβαίως είναι έτοιμος εις βοήθειαν όσων τον επικαλούνται. Αυτό καταδεικνύουν τα πολλά θαύματα που έχουν γίνει με την επίκληση του ονόματός του, γι' αυτό και ονομάζεται τον Εχμαλώτον ο Ελευθερωτής. Και βεβαίως την ημέρα αυτή τον παρακαλέσαμε ιδιαίτερα και για τον Ορθόδοξο Ιεράρχη της Συρίας, τον Μητροπολίτη Χαλεπίου κύριο Παύλο, και τον Μονοφυσίτη Επίσκοπο, οι οποίοι συμπλήρωσαν ένα χρόνο δέσμη άγνωστο σε ποια περιοχή και από ποιους, και είναι προσόνιδος της διεθνούς κοινότητος το ότι δεν έχει διαλευκανθεί ακόμα η υπόθεση σε αυτή. Παρακαλούμε όμως τον Άγιο Γεώργιο, όχι μόνο τους δύο αυτούς κληρικούς, αλλά και όλους τους εχμαλώτους, να μεσητεύσει και να ενεργήσει όπως εκείνος γνωρίζει, ώστε να απελευθερωθούν. Και βεβαίως και οι λαθρομετανάστε, οι οποίοι αγελιδών συμποσούνται μέσα στα κέντρα κράτησης ως μη όφιλε, θα πρέπει να τακτοποιηθούν σύμφωνα με τους νόμους του κράτους και να λάβουν την άγουσα για τις πατρίδες τους, είτε για τους τόπους για τους οποίους προορίζονται. Χρόνια πολλά και καλά. Εν τω μεταξύ, χθες στον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου στον Ξηροπόταμο τελέστηκε αρχιερατικός εσπερινός και πραγματοποιήθηκε η περιφορά της Ιεράς Εικόνας του Αγίου Γεωργίου. Που γιορτάζει ο Ξηροπόταμος εδώ πέρα. Κάθε χρόνο κάνουμε πανήγυρι, κάνουμε την περιφορά, το μισό το χωριό γυρνάμε, περιμένουμε και το Σεβασμιότατο αύριο που θα έρθει, την ανήμερα δηλαδή, και θα ολοκληρωθεί η γιορτή. Αλλά έχουμε, ας πούμε, κάνουμε σουβλάκια, αναψυκτικά, τέτοια πράγματα δηλαδή για τον κόσμο. Και κληρώνουμε και λίγα αρνιά. Κάθε χρόνο γίνεται αυτή η πανηγυρή. Λατρευτικές εκδηλώσεις όμως για την μνήμη του Αγίου Γεωργίου πραγματοποιήθηκαν και στο ομώνυμο εξοκλήσεις στη Χωριστή.
φέτος θα πραγματοποιηθεί η καθιερωμένη λιτανία που πραγματοποιούν οι κάτοικοι της Καλής Βρύσης με στόχο την καλή εισοδιά. Αξιοσημείωτο της λιτανίας είναι ότι έχει διάρκεια περίπου 4 με 5 ώρες και στο τέλος καταλήγει σε γλέντι. Έχουμε ένα έθιμο. Πασχαλινό δρόμενο Καλής Βρύσης, την πέμπτη μέρα της διακίνησής μου, πέμπτη μέρα μετά του Πάσχα, την αφιερώνουμε όλοι εκεί οι κάτοικοι και όχι μόνο η μέρα στο Θεό. Έτσι λοιπόν ξεκινούμε νωρίς το πρωί από το Ξοκλής του Προφήτη Λία για να διασχίσουμε όλα τα γεωγραφικά όρια του χωριού και να φτάσουμε να καταλήξουμε γύρω μετά από τετράωρη περίπου πεζοπορία στο ύψωμα του Αγίου Γεωργίου επάνω στο Μενίκη Όρος, όπου εκεί θα γλεντήσουμε και θα χορέψουμε όπως καλά ξέρουμε εμείς εκεί οι κάτοικοι της Καλής Βρύσης. Είναι η μέρα την οποία την αφιερώνουμε όπως είπαμε στο Θεό, κάνουμε όλα τα γεωγραφικά όρια, σχηματίζουμε ένα κύκλο με σκοπό την καλή υγεία των κατοίκων εκεί της περιοχής που ζούμε και των τελεστών που συμμετέχουν σε αυτό το δρόμενο, καθώς και την καλή σοδειά όλης εκεί της περιοχής. Επίσης θέλουμε να αποφύγουμε, παρακαλάμε το Θεό για να μας δώσει βροχή και όχι χαλάζι. Είναι ένα δρόμενο πασχαλινό που έχει τις ρίζες σου στην θρησκευτική μας πίστη. Το τηρούμε με ευλάβεια όλοι εμείς οι κάτοικοι εκεί της περιοχής, νέοι, μικροί, μεγάλοι. Συμμετέχουμε σε αυτή την πεντάωρη, τετράωρη με πεντάωρη πεζοπορία. Και ευχαριστούμε τον κόσμο που συμμετέχει σε αυτό το δρόμο και συνεχώς έχουμε περισσότερο κόσμο. Συμμετέχουν, γνωρίζουν όλοι τα ήθη και έθιμά μας εκεί επάνω και σας ευχαριστούμε όλους που προβάλλετε συνεχώς και αδιαλείπτως όλα τα ήθη και έθιμα. Και έτσι λοιπόν συμμετέχουμε και ευχαριστούμε τον Αναστάντα Ιησού που μας δίνει δύναμη και κουράγιο. Η αναπλήρωση των χαμένων ωρών στα 571 γυμνάσια και λύκεια της χώρας λόγω των φθινοπορεινών καταλήψεων μετατρέπεται στην Ελλάδα σε διελκυνστίδα με πολιτικά χαρακτηριστικά. Και αυτό διότι για το θέμα ξέσπασε οξύτατη κόντρα ανάμεσα στην ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας και την ΟΛΜΕ με φόντο τις ευρωεκλογές. Ο Υφυπουργός Σημεών και Δίκογλου προειδοποίησε χθες με πειθαρχικό έλεγχο όσους εκπαιδευτικούς θα απουσιάσουν αδικαιολόγητα παρότι η ΟΛΜΕ έχει κηρύξει απεργιακές κινητοποιήσεις και επιτέθηκε στην ΟΛΜΕ και στον εκ του ΣΥΡΙΖΑ πρόεδρο της Θέμη Κορτσιφάκη. Την ίδια στιγμή η αριστερών αποκλείσεων ανώτατη συνομοσπονδία γονέων μαθητών Ελλάδος τάσεται κατά της αναπλήρωσης, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες μερίδα μαθητών στα 571 σχολεία θα επιδιώξει να κάνει κατάληψη για να μην γίνουν τα μαθήματα. Πάντως όλοι οι μαθητές πρέπει να προσέλθουν στα σχολεία τους. Ειδικότερα σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργείου σε 571 γυμνάσια, γενικά λύκεια και επαγγελματικά λύκεια της χώρας, οι μαθητές πρέπει να επιστρέψουν εντός των διακοπών του Πάσχα στα θρανία τους για να πληρώσουν τις ώρες μαθημάτων που χάθηκαν τον περασμένο Οκτώβριο και Νοέμβριο λόγω των μαθητικών καταλήψεων. Με βάση τις χαμένες ώρες στα σχολεία πρέπει να αναπληρώσουν τα μαθήματα για 3 ημέρες από σήμερα, 2 από αύριο ή 1 ημέρα την Παρασκευή. Βέβαια, τα περισσότερα από τα σχολεία είναι ΕΠΑΛ και αναπλήρωση μονοήμερη. Η ΟΛΜΕ πάντως διαφωνεί, κανείς δεν μπορεί να υποχρεώσει εκπαιδευτικούς να εργαστούν σε θερμοστατημένες αργίες χωρίς να έχει προβλεφθεί τουλάχιστον η αντίστοιχη υπεροριακή απασχόληση, δήλωσε. Για να μην γίνουν τα μαθήματα, κήρυξε 3 ώρες τάσης εργασίας για την Πέμπτη και την Παρασκευή. Ενώ κάλεσε τα διοικητικά συμβούλια των τοπικών ενώσεων καθηγητών να κηρύξουν συμπληρωματικές τάσεις εργασίας τις ίδιες ημέρες. Για τη συνέχεια, κυρίες και κύριοι, σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά η πρόγνωση του αυριανού καιρού. Κάπου εδώ, κυρίες και κύριοι, η ενημέρωσή σας από την Αλφα τηλεόραση ολοκληρώθηκε. Ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.